Ο κορυφαίος πρωταθλητής της Ιστιοσανίδας δήλωσε ότι είναι πιο όριμος από ποτέ να διεκδικήσει το δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό του μετάλλιο, αυτή τη φορά στο Σίδνεϊ. Με τη σαμπάνια του νικητή και αγκαλιά με το κύπελο που πιστοποιούσε για μια ακόμη φορά ότι είναι ο κορυφαίος στον κόσμο της κατηγορίας μητέρας στην Ιστιοσανίδα, επέστρεψε από τη Μάντε Πλάτα ο Αργεντινής ο Νίκος Ακλαμανάκης. Ο γιος του ανέμου γνώρισε την αποθέωση από τους δικούς του ανθρώπους στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, εξήγησε και τους λόγους που του χάρισαν ακόμη ένα χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όντας μη πανέτοιμος για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, είχα λίγο μέσα μου ψυχολογικά πιο ελαφριά την καρδιά και μπορούσα να αποδώσω καλύτερα για αυτό το λόγο. Και κατάλαβα ότι ο αυστηρότερος κριτής στην απόδοσή μου ήταν τελικά ο εαυτός μου. Και επειδή ήμουν λίγο πιο χαλαρός, πήγα και καλύτερα. Ιωνός, ίσως. Αλλά όπως και πριν 4 χρόνια, ο Νίκος Κακλαμανάκης πήρε το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Μιστράλ. Τώρα ο νέος μεγάλος στόχος του Νίκου Κακλαμανάκη είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα γίνουν στο Σίδνεϊ το Σεπτέμβρη. Περισσότερο από το πόσο θέλω εγώ δεν νομίζω το θέλει κανείς άλλος, οπότε δεν μπορώ να πω πια μέσα στην ψυχή μου ότι με βαραίνει η προσδοκία σας. Ίσα ίσα μου κάνει καλό, είμαι πιο όριμος από ποτέ και πιστεύω θα πάω καλύτερα. Το πρόγραμμα προετοιμασίας του Έλληνα Ολυμπιονίκη είναι ιδιαίτερα βαρύ για τους μήνες που απομένουν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο Νίκος Κακλαμανάκης θα πάει στις 7 Μαρτίου στην Αυστραλία, όπου θα παραμείνει 2 μήνες. Μετά θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό, ενώ 1,5 μήνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα ξαναπάει στην Αυστραλία για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του. Την τέταρτη συνεχή νίκη της για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πέτυχε χτες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Επιβλήθηκε εκτός έδρας της Αυστρίας με 77-70. Επόμενος αντίπαλος του Εθνικού μας συγκροτήματος το Σάββατο στην Καλαμάτα είναι η Πολωνία. Η εθνική μας ομάδα νίκησε 77-70 την Αυστρία στο χιονισμένο Τραϊσκίρχεν και διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου της, έχοντας 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ που θα γίνει το 2001 στην Τουρκία. Παρά την νίκη της, η εθνική μας δεν ικανοποίησε με την εμφάνισή της, που χαρακτηρίστηκε από χαλαρή άμυνα και επιπολαιότητες στις επιθετικές της επιλογές και έδωσε πρόσμενα στους Αυστριακούς το δικαίωμα να βρίσκονται κοντά στο σκορ μέχρι και τη λήξη του αγώνα. Επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας το Σάββατο με αντίπαλο την Πολωνία στην Καλαμάτα. Ένας από τους μεγάλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν υπάρχει πια. Ο Σερ Στάνλι Μάθιους, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμήθηκε με τον τίτλο του υπότη στην Αγγλία, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ιδιωτική κλινική του Staffordshire σε ηλικία 85 ετών. Ο θρυλικός Μαθουσάλας των Βρετανικών γηπέδων θα μείνει για πάντα στη μνήμη των ποδοσφαιρόφιλων όλου του κόσμου. Αλωνίζοντας τους αγωνιστικούς χώρους με το χαρακτηριστικό στυλ του, είτε με τη φανέλα της Blackpool και της Stoke City, είτε με εκείνη της Εθνικής Αγγλίας με την οποία πραγματοποίησε 54 εμφανίσεις. Ο Σερ Στάνλι Μάθιους πέθανε χθες σε ηλικία 85 ετών. Η μεγάλη στιγμή για τον Μάθιους ήταν ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας του 1954, όταν αγωνιζόμενος με την Blackpool οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη ανατροπή σε βάρος της Bolton. Οδηγώντας την μάλιστα στο θρίαμβο με 4-3. Ο Σερ Στάνλι κατέκτησε έτσι το πρώτο του μεγάλο τρόπαιο, καθώς ήταν φιναλίστ στο κύπελο το 1948 και το 1951 πριν τη μεγάλη επιτυχία του 1954. Ο Μάθιους έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση της καριέρας του με τη φανέλα της Stoke City σε ηλικία 17 ετών, ενώ έπαιξε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα της Αγγλίας 2 χρόνια αργότερα, το 1934, στον αγώνα εναντίον της Ουαλίας. Στα 48 του χρόνια, το 1963, έγινε ο μεγαλύτερος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής των Βρετανικών γηπέδων, όμως δεν του έφτανε αυτό. Συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι και τα 50 του χρόνια, όταν και ονομάστηκε υπότης από τη Βασίλισσα της Αγγλίας, παίρνοντας τον τίτλο του Σερ. Συνολικά πραγματοποίησε 710 εμφανίσεις με την Blackpool και τη Stoke City. Στην καριέρα του δεν είχε δεχθεί ούτε καν κίτρινη κάρτα. Το 1992 τιμήθηκε από τη FIFA με το χρυσό μετάλλιο της τιμής και παράλληλα ονομάστηκε πρεσβευτής του ποδοσφαίρου. Σαρωτική στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Ομάδα των Ανδρών νίκησε την Καλαμάτα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας εν ώψη των υποχρεώσεών της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 την Αυστρία με 4-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Γιώργος Γεωργιάδης και από ένα Ιλάκης και Ουζουνίδης, ενώ το εθνικό συγκρότημα έχασε και πέναλτι. Τσάρτας απέναντι από τον Βόλφαρτ με το αριστερό, θα μαζέψει ο Βόλφαρτ. Και στην σωστή μεταβίβα στην κατάλληλη στιγμή όπως τώρα ο Γεωργιάδης, πλασάρει γκολ. Καταπληκτική παλιά και αυτή τη φορά ο Γεωργιάδης να κατάφερε πλάσαρε τον Βόλφαρτ το 1-0. Θα γίνει τώρα η παλιά. Ο Ζουνίδης στην κεφαλιά στρώνεται όμως τον Κιουμπάουερ. Κιουμπάουερ για τον Μπάστιτς. Μπάστιτς, τέτα τέτ γκολ.
1-1 από τον Βάστιτς. Οργάτος περιμένει κάποια βοήθεια, βγάζει μια έξυπνη σέντρα, κατεβάζει ο Μαχλάς για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης, γκολ! 2-1 και πάλι από τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης και Φραντζέσκος. Θα γίνει σέντρα, κεφαλιά, νέα κεφαλιά, γκολ! Από τον Ουζουνίδη. 3-1. Εντυπωσιακή κίνηση από τον Κώστα Φραντζέσκο. Δεν υπάρχει offside, ο Λάιξ να δούμε θα πλασάρει. Μόνο στο Λάιξ τετατέτ και γκολ! 4-1. Πιστεύω ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά. Έπαιξαν πειθαρχημένα, έπαιξαν σοβαρά. Απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, ο οποίος κράτησε μόνο για ένα ημίχρονο. Οι προετοιμασίες των ομάδων που θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζονται με φιλικά παιχνίδια που έγιναν χτες στην Κυρία Ήπειρο. Στο Άμστερνταμ, ο Λόταρ Ματέους έκανε ρεκόρ διεθνών συμμετοχών, όπως όμως είδε την Ολλανδία να φτάνει στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Γερμανία. Στο Άμστερνταμ Αρίνα το τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο Λόταρ Ματέους που φόρεσε τη φανέλα των Πάντσερ για 144η φορά. Οι Ολλανδοί όμως κατάφεραν να του χαλάσουν τη φιέστα καθώς προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με τον Πάτρικ Κλάιφερτ. Οι Γερμανοί στη συνέχεια κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 22 με τον Κρίστιαν Τζίγκε. Όμως η Οράνια ήταν πολύ ανώτερη και 6 λεπτά αργότερα ο Μπουντεβίν Ζέντεν με έναν κεραυνό άφησε άγαλμα τον Γκαν και έκανε το 2-1. Ενώ η Ολλανδία έχει και δοκάρι στο 35 με πρωταγωνιστή και πάλι τον άσο της Μπαρτσελώνα, το Ζέντεν. Στο Γουέμπλεϊ η Αγγλία αντιμετώπισε την Αργεντινή και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμή του Στάνλεϊ Μάθιους. Οι Άγγλοι με αίχμη του δόρατος τον Άλαν Σίρερ προσπάθησαν να πετύχουν τον γκολ της νίκης, όμως αυτό δεν ήρθε και έτσι παρά τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος. Στο Παλέρμο η Ιταλία λίγησε την αντίσταση της Σουηδίας με 1-0 χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αλεσάντρο Ντελπιέρο στο 71ο λεπτό. Στο Στάντε Φρανς ο Ζινεντίν Ζιντάν με γκολ στο 88 έδωσε την νίκη με 1-0 στους παγκόσμιους πρωταθλητές Γάλλους απέναντι στην Πολωνία. Στο Σαρλερουά το Βέλγιο υποδέχτηκε την Πορτογαλία σε έναν αγώνα που δεν πρόσφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 53 με τον Στρούπαρ. Οι Πορτογάλοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με περιπετειώδη τρόπο 10 λεπτά πριν αποτελείξει το αγώνα με τον Σαπίντο.